Χαίρετε! Λοιπόν, θα κάνουμε ένα βίντεο, όπως βλέπετε και στον τίτλο, όπου θα δοκιμάσουμε ρώσικα snacks. Εγώ τα έχω δοκιμάσει τα πιο πολλά από παλιότερα. Ο Δημήτρης δεν ξέρω αν τα έχει, δεν τα έχει δοκιμάσει όλα. Λίγα, σε φαγητά, φαγητά σχεδόν όλα. Ναι, snack νομίζω όχι. Λοιπόν, οπότε πήγαμε σε ό,τι πιο κοντινό υπήρχε σε ρώσικα προϊόντα τέλος πάντων και πήραμε από εδώ. Το Mix Market. Ναι. Τα βίντεο στο Mix Market όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι διαφήμιση περιεχομένου, αλλά αν θέλει το Mix Market να επικοινωνήσει, δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλοι μας έχουν το. Λοιπόν, σταμάτε λίγο. Ναι, και βρήκαμε κάποια ρώσικα προϊόντα και τα πήραμε για να τα δοκιμάσουμε παρέα. Φιλοξία. Λοιπόν, θα βαθμολογούμε, θα τα δοκιμάζουμε μαζί και θα βαθμολογούμε. Τα όνοματά τους. Δεν τα ξέρω όλα. Λοιπόν, και θα τα βαθμολογούμε. Θα δοκιμάσω όπου μου έλεγες, παρέας, Λοιπόν, σταμάτα ρε Δημήτρη πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε και θέλω να πω ότι θα δοκιμάσουμε τα snacks και θα τα βαθμολογούμε. Και θα λέμε αν μας άρεσε ή όχι. Έχω εδώ και ένα νεράκι. Για καλό και για κακό. Διαφορά χρώματος έχουμε. Πω, απίστευτο κιόλας. Τώρα το παρατηρώ. Τώρα στο καλοκαίρι θα γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, θα δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε αυτά εδώ που λέγονται πάλατσικοι. Πάλατσικοι. Πάρε λίγο στο μωρό γιατί σε θέλει κάτι. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ και λέγονται πάλατσικοι. Και είναι κάπως έτσι το σχήμα του. Πολλές πατατάκια, ναι. Σαν πατατάκια, έτσι, γλυκά πατατάκια. Πάμε. Κουράστηκα να κοροϊδεύει, αλήθεια. Η Μονέλα. Λοιπόν, αρχικά, σαν οι φίλοι στο διαχέρι έτσι που το πιάνεις, δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας τα πατατάκια. Είναι πάρα πολύ μακριά. Ναι. Σαν τη μυρωδιά. Δεν μυρίζουν και κάτι ιδιαίτερο, μη σου πω ότι δεν έχουν και ωραία μυρωδιά. Την βρωμάγια λίγο. Ναι. Κάτι δεν είναι. Βέβαια. Όχι, φάει. Κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσουν προσωπικά. Με βάλεις για να μιλάς εσύ. Πες καλέ! Άκου, είναι κάπως εθιστικά, γλυκίζουν κάπως. Όχι κάπως. Αλλά με το που μπαίνει το σάλιο πάνω, με το που υδραίονται ρε παιδί μου, λιώνει. Λιώνει, σαν αφρός. Είναι αφρόδες. Αυτό. Θα τα έτρωγες ξανά, ας πούμε. Ναι. Πώς θα τους βάζεις? Μάλιστα από 10. Ναι. Επειδή μου σε μια γαλατίλα λίγο, κάποια στιγμή. Ένα τίμιο 6, το βάζω. Τίμιο 6. Αφού είναι γάλατος, είδες ότι είμαστε γαλατίλα, βέσαι. Πόσο Λέστε. Μπροστά είναι. Γαλατίλα. Μου ήρθε με ένα γαλατίλα. Είναι πιο υγιεινά τα δικά μας, σίγουρα να ξέρετε. Πιο υγιεινά. Ακούω όταν βλέπεις, βάζεις τα έτσι εδώ μπροστά μου, να μην κάνουμε εγώ το πλάνο. Γιατί? Είναι πιο υγιεινά. Είναι γάλατος. Αυτά, κάτσε λίγο. Εγώ θα τους βάλω ένα. Μένα δεν μου αρέσουν, τα έχω ξαναδοκιμάσει. Ένα 5, εσύ πώς έχεις βάλει, είπες? 6. Ωραία, εμείς στο τέτοιο, στο πρώτο σνακ έχουμε τελειώσει το μισό νερό. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δοκιμάσουμε αυτά εδώ, τα οποία θα μας χρειάζεται να δώσω λίγα στα μωρά. Και λέγονται. Μην διαβάζεις, πες το. Όχι! Να δω αν έχει κάτι μέσα. Αυτά λέγονται μπουμπλικοί. Θα σταματήσεις λίγο. Λοιπόν, λέγονται. Αυτό που το διαβάζει και καλά τα ξέρει. Όχι, για να δω τι λέει εδώ. Εντάξει. Η καταγωγή σου είσαι πόντια, αγαπητοί. Μην τρέπεσαι γι' αυτό. Σκάσε. Λοιπόν. Έλα. Τι μη σου πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Μα κάνω ένα όπολο. Εσένα τι σε αρέσει με αυτό τώρα. Πάρα πολύ. Και εγώ τη γνώμη μου. Παιδιά, είναι σαν να τρως μπουγατσάκι αποξηρωμένο, χωρίς τη γράμμα όμως μέσα. Αλήθεια. Πόσο τους βάζεις? 7. 9. Βαρβάτο. Είναι μεγάλη ευκολία. Υπάρχουν τέτοια και σκέτα, χωρίς την άχνη ζάχαρη απ' έξω. Είναι δεν κάπως έτσι. Μόνο έτσι, παιδιά. Σκέτα πιο πολύ μου αρέσουν από ότι αυτά εμένα. Γλυκίζουν φουλ. Δεν έδειξα και το πώς είναι και από κοντά κι αυτό. Κι αυτό είναι έτσι κάπως από κοντά. Εμένα 6,5. Τι καλό. Αφού λίγο τις ειδοποιήσεις στο Instagram, δεν είναι κάτι. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, να φάμε γιατί μ' άρεσε. Τώρα, επόμενο είναι αυτό.
Αυτά πώς λέγονται όμως, ζεφύρ. Όχι. Ζεφύρ. Το ζεφύρ είναι. Ζεφύρ. Α, όχι. Τριάνικη είναι αυτά. Το ζεφύρ ποια είναι. Τα άλλα. Ναι. Τι είναι αυτά. Τριάνικη. Είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, μην το δίνει σημασία, τον έχω συνηθίσει εγώ πλέον. Ωραία, πες το φάμε μισό-μισό μήπως. Εδώ πώς είναι καταρχήν. Να σας το δείξω και από κοντά. Ναι, θα το δείξω και από κοντά, είναι κάπως έτσι. Και δεν είναι σκληρό, είναι μαλακό. Λοιπόν... Έχουν κάτι μέσα και έχουν μέσα... Βύσινο. Ναι, βύσινο. Είναι κεράσιο, λοιπόν, ξέρω. Είναι σαν κέικ, αυτό που τρώω. Αλλά το βύσινο, το βάθο που έχει στο βύσινο, δεν το βάθο που δεν άσχεται καλώς που είναι τέτοιο βύσινο. Γιατί? Πολύ διαφορετικό. Δοκιμάσα. Σαν τριαντάφυλλο βύσινο. Ιδιαίτερο πολύ. Θέλω να δω μισό κοπτό, θα δω μισό. Εγώ δεν θέλω. Κοίταξε. Πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο ιδιαίτερο, ναι, είναι ωραίο. Ναι. Είναι πολύ μαλακό. Βέβαια δεν είναι τόσο μαλακό στο κέικ. Όχι, είναι μαλακό. Αλλά επειδή δεν έχει πολύ ψύχα και το έξω-έξω είναι λίγη ψύχα, το καθώς φαίνεται αυτό. Είναι μαλακό. Δηλαδή, εγώ το βάζω ένα αφήνιο οχτάρι αυτό εδώ πέρα λόγω ιδιαιτερότητα και για να δει και το θεωρώ ότι θα δώσω πολύ. Εγώ είναι 7. Εγώ ένα, α πούμε, το έτρωγα το ένα. Για παραπάνω νομίζω. Κοιτάξτε, τώρα είμαστε και σκασμένοι και θα έχουμε να φάμε μαλακό σαν λόγο το σκέφτομαι γιατί το στομάχι μου μπόρεσε. Χαίρομαι λίγο νερό. Ναι, 7. Εσύ πώ είπε. 8. Δοκιμάσουμε αυτά. Θα δοκιμάσουμε αυτά. Αυτά δεν ξέρω τι είναι. Δεν διάβασα. Σακ σακ ή τσακ τσακ. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τέλος πάντων, πρέπει να είναι γλύκισμα με μέλι. Γιατί το θυμάμαι που το έλεγε... Καρπάισκι. Καρπάισκι είναι. Δεν λέει εδώ. Όχι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένα γλυκίσμα με μέλι γιατί το είχα δει όταν το παίρναμε. Τι έγινε. Είστε καλά! Καλά είναι. Τέλος πάντων, είναι ένα γλυκίσμα με μέλι. Οπότε ήταν γλυκό. Τι έπεσε. Α, δεν πειράζει, εντάξει, πάνε μέσα, άστο, άστο. Πάνε μέσα, εκεί. Πάνε μέσα και θα σας φέρω να φάτε σε δύο πράγματα. Τι στην πόρτα, σε παρακαλώ, μωρό μου, μην γίνει το πάνε. Πάμε σε κάρτα αυτή. Ναι. Οπότε είναι ένα γλύκισμα με μέλι, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι αυτό και με δημητριακά μεγάλα μπορείς να το βάλεις. Δεν νομίζω ότι είναι το στραγανό, έτσι πως το βλέπω είναι σαν λωρίς από λουκουμαδάκι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Φαίνεται ότι έχει μέλι αυτό μέσα, γιατί δεν. Πρώτη φορά θα τρώω κι εγώ αυτό. Ναι. Τι είναι. Μεγάλα τα πίνεις σε κάθε άλλο, εύκολα. Σαν Cheerios είναι. Όχι ακριβώς, ξέρεις κάτι. Αυτά ακριβώς πώς τρώγονται. Ακόμα δεν κατάλαβα τη γεύση τους. Μου άρεσαν. Δηλαδή δεν θα τα ξαναγόραζα. Εσύ. Από τη βλέπεις. Με τι μεγάλα. Καθαρά. Και έτσι. Πρέπει να πολύ γίνα. Με μέλι λέει. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι πρέπει να είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι σαν... Σε μεγδάλι. Όχι. Σαν ζύμι να το πω. Κάτσε να το δείξουμε. Είναι κάπως έτσι. Το βλέπετε. Με γλατάκι πίνει αυτό ξεκάθαρα, με πρωινό, με δρόμο και με τέτοια, συμπληρωματικό. Σε γιαούρτι μέσα μπαίνει σίγουρα. Δεν ξέρω. Να πάμε πίσω και θα το αλλάξουμε. Πάμε κάτι άλλο. Το τρώμε. Λοιπόν, τι βάζουμε σε αυτό. 6 σίγουρα. Θα βάλω 4 με σίγουρα. 7 θα βάλω. Γιατί πιο πολύ μ' άρεσε από το υπόλοιπο. Μπράβο, ρε. Δεν σ' άρεσε, δεν θα τρώγα δεύτερο. Δεν θα τρώγα δεύτερο, ούτε μπορώ να τα τρώγα δεύτερο. Γιατί είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
σειρά έχουν αυτά εδώ τα μπισκότα. Τα οποία. Τι γυρί. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω τι λέει εδώ όμως. Άλλα κόσμο. Α, μπισκότα με άρωμα βουτύρου. Με άρωμα βουτύρου. Α, είναι προϊόν Ουκρανίας. Λοιπόν, ωραία, θα το δοκιμάσουμε. Να πούμε στον κόσμο ότι δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα, δεν έχουμε υποστήριξη προς κάθε κατεύθυνση, έτσι. Α, καλά, εννοείται, εντάξει. Είμαστε κατά του πολέμου. Μόνο, αυτά είναι κάπως έτσι. Απλά μπισκοτάκια μου φαίνονται εμένα. Μήπως να μην φάω και δοκιμάσω το δικό μου. Ναι, άστο. Μυρίζουν ωραία. Μυρίζουν ωραία όμως. Εμένα έχει καλύτερο αυτό. Μυρίζει για καμήλα. Όντως. Όλα είναι έτσι. Να δω, δεν είναι εγώ φυσιακά. Να δω, να μυρίσω. Να μυρίσω. Είναι μπισκότο. Πολλές φορές με έκανε η γιαγιά μου μπισκότα πάντα φάω. Ναι. Δεν με έχει κάνει ποτέ η γιαγιά μου, αλλά αυτό είναι. Κάτσε εδώ. Γιατί έχει λίγο τη φουρνιλά του. Δεν είναι άσχημα. Δεν είπα ότι είναι άσχημα. Με βούτυγμα στο γάλα. Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια με βούτυγμα στο γάλα. Ναι, έτσι, έτσι. Και ένα 8 τα βάζω. 6 εγώ το βάζω. Ωραία. Τώρα έχουμε το ζεφύρ που σας έλεγα, είναι αυτό. Και έχει με διάφορα δεύτερα, τώρα εγώ πήραμε σοκολάτα. Πώς ανοίγεται αυτό. Πάτε το 7 και διέση. Ναι, διέση. 7, 7 διέση. Διέση, 7. 7, διέση, 3, 21. Να σου δείξω κάτι ένα μάθημα μπροστά σε όλο τον κόσμο, δες. Όταν έχει αυτή τη μαύρη γραμμούλα εδώ πέρα συνήθως, είναι η γραμμούλα που ανοίγει. Συνήθως. Τώρα μου δεν ανοίγει. Τι λες, βρε. Τόσα πολύ, γιατί ξέρω. Ναι, έτσι ανοίγει. Το έτσι το ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τα μαθήματα. Λες τι έκανες. Αυτό που είδατε μόλις τώρα είναι η καθημερινότητά μου. Απλά τώρα θα δουν και 5.000 άτομα. Αλλά μην πέφτει κάτω, δεν έχω αφημίσει κάτι και μου λέει τι έκανες. Και άντε μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν το έκανα. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι. Και είναι μαλακό. Να το πιάσω λίγο. Μέσα εσύ πρώτος. Α, είναι αυτό που είναι αέρας μέσα. Έτσι πιστεύω, ναι. Πού ξέρεις το μωρό μου. Όχι, το συγκεκριμένο δεν ξέρω, το άλλο που είναι το άσπρο. Άντε! Αυτό ας πούμε θα δείξω πώς είναι. Ναι. Πολύ ωραίο. Πω. Είναι κάπως έτσι μέσα και είναι μαλακό. Πολύ ωραίο. Τώρα έρχομαι να στο κόψω. Θα πω μια μικρή παύση. Κοίταξα. Δεν είναι κακό. Ωραία, εμένα το έξω δεν μ' άρεσε. Πολύ ωραία. Βάζεις φορτωμένη με γλυκά τώρα, γι' αυτό σου φαίνεται έτσι. Πολύ ωραία. Ναι, ξέρω. Το θες. Λοιπόν, το νερό που είναι. Πόσο το βάζεις αυτό, το λίγο. Το μισό το δίπλα. 7. Λοιπόν, έμειναν 2 τελευταία. Έμεινε αυτό. Και αυτό. Το τι λέγονται. Πλαμπίρ. Πώς. Πλαμπίρ. Ή πλομπίρ. Την προφορά θέλω. Πλομπίρ. Πλομπίρ. Λοιπόν, αυτό είναι με κακάο και αυτό λέει, δεν ξέρω. Σκέτο. Δεν ξέρω. Αυτά ξέρεις είναι ωραία. Ξέχασα. Αυτά το ξέρεις ότι πολλούνται και σαν παγωτά. Ναι. Πού το ξέρεις. Τι είχε πέσει τόσο σήμερα. Ναι, εγώ από αυτό το πέρασα. Βλέπεις το πώς είναι. Ναι. Θα ανοίξω το δικό μου. Σε κάθαρα που λιώνεις και σαν παγωτά, τα παίρνεις τα βάζεις στο ψυγείο. Ναι, να δω. Σ' άρεσε αυτό. Το που δεν είναι στο κακάο. Το κακάο είναι άλλο, δεν είναι με κακάο. Α. Παγωτό, ναι. Έχω φάει και τέτοιο παγωτό. Αυτό είναι άλλο σας. Λοιπόν, εγώ του βάζω
8. Εσύ. Εγώ. 8. Και τώρα αυτό το τελευταίο. Που είναι με κακάο. Είναι κάπως έτσι σαν μπουκίτσες. Και μέσα είναι έτσι. Με κακάο τι. Εμένα με κακάο δεν μ' άρεσε. Και εμένα. Τρώγε! Δεν μ' άρεσε κακάο γιατί το ξέρεις και το χαλβά που παίρνεις δεν τρώμε κακάο, δεν μ' αρέσει. Τα χαλαβά. Άντε θέλω να δοκιμάσω. Κάτω. Μετά από μια πάψη και παντόφλα. Ναι. Απειλή. Αφού δεν μπορεί να κάνεις σωστά κάτι. Και τι άλλο στο φάω. Σ' άρεσε. Το γιόντι μου έχω βάλει πολύ να το. Ξέρετε κάτι. Καφές είναι, δεν είναι καλά. Ναι, καφές. Και εμένα αυτό μου ήρθε. Τα παιδιά. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό το βάζω ένα. Εσύ. Για όσο πίνουν τα παιδιά, 4. Αυτά. Αυτά. Και έχω άλλα δύο τέτοια ετοιμάσει τα οποία τα έχω. Λοιπόν, να πούμε ότι. Τι να πούμε. Δεν υπάρχει κάποια διαφήμιση. Το είπαμε αυτό καλά. Αλλά αυτά τα βρείτε όλα στο Mix Market. Πώς θα κάνω. Δεν υπάρχει διαφήμιση, αλλά εκεί μόνο εκεί θα τα βρει. Ναι, όντως. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Βασικά, νομίζω... Δεν πειράζει να πούμε. Νομίζω ότι ιντερνετικά τα βρει. Ξανά κάνω λάθος, αλλά. Ναι. Mix Market τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη έχουν σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Ναι, και στην Κυπρία. Και να ξέρετε ότι θα βρείτε. Να ξέρετε ότι τα Mix Market θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά. Βαρένικη. Δεν ήθελα να μιλήσω, θες να μιλήσεις εσύ. Φες! Θα βρείτε πολύ ωραία λουκάνικα, πολύ ωραία σαλάμια, πικάντικα, φουλ. Τρομερά αλήθεια, δεν υπάρχουν. Κάτι λουκάνικα και κάτι σαλάμια αέρος και καπνιστά και τέτοια, τα οποία είναι μαγικά. Όταν λέμε μαγικά, είναι μαγικά αλήθεια. Και έχει φαγητά που τα οποία εγώ τα τρώω στην καθημερινότητά μου και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και σας τα έχω δείξει πολλές φορές στο Instagram. Αυτά, μην μάθω τώρα για το βιντεάκι, πατάς το καμπανάκι. Όχι, το πατάς το καμπανάκι δεν είναι, δεν είναι άμα σου άρεσε. Ναι, πατάς like. Πατάς like άμα σου άρεσε. Ναι, και αν θες να συνεχίσεις να βλέπεις ένα βίντεο, πατάς εδώ πάνω το καμπανάκι και το subscribe. Και την εγγραφή. Και την εγγραφή, οπωσδήποτε. Και αν θέλεις να μας δώσεις μια κατεύθυνση, μια ιδέα για το επόμενο βίντεο, ή αν σας αρέσει αυτό το βιντεάκι και το τέτοιου βιντεάκι γενικά. Και θα μπορούσε να μας δείτε κάποια άλλα μαγαζιά τα οποία θα έχουν κάποια άλλα διαφορετικά είδη, ρε παιδί μου. Ναι. Αράβικη κουζίνα, ινδική. Όχι, ξέρεις τι. Υπάρχουν site τα οποία μπορείς να παραγγείλεις, ας πούμε, κινέζικα προϊόντα, ισπανικά προϊόντα και τέτοια. Βέβαια δεν τα έχω βρει ακόμα. Καυτερά μπορεί να τους παραγγείλουμε και να τρώσεις συνεχίζεις και να γελάμε εμείς. Εμένα μου αρέσει το καυτερό όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε γράψτε μας κάτω στα σχόλια εάν σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια. Να πάμε να και προσπαθήσουμε να τα βρούμε μάλλον τα μαγαζιά αυτά όπου πουλάνε διαφορετικές κουζίνες. Τι άλλο, αυτά. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να με κάνετε follow και στο Instagram. Θες εσύ ένα follow? Όχι, εγώ δεν γίνομαι για το follow. Εγώ θέλω να κάνω subscribe εγγραφή. Και να με ζητάνε εμένα στα βίντεο συνέχεια. Γιατί είμαι πολύ δυνατός. Ωραία, και ακούσατε. Και μια άλλη γεύση στο βίντεο. Ναι. Και μια άλλη γεύση. Σταμάτα. Λοιπόν, αυτά. Άλλη. Φιλάκια, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Άγιε πάμε! Μην ξεχάσετε την εγγραφή.